αυτό θα είναι ένα σύντομο βίντεο, γιατί προχώρησα αρκετά την καριέρα και έπαιξα μετά το τελικό του πρωταθλήματος που σήκωσα. Και ουσιαστικά αυτό που έχω κάνει είναι πλέον να είμαι έτοιμος στο draft. Έκανα τις προπονήσεις με μια ομάδα, πήγα καλά εκεί πέρα. Έπαιξα και ένα παιχνίδι με τον Zion σε open χώρο, σε ανοιχτό χώρο, όπου κερδίσαμε με τον συμπαίκτη μου, τον Cox, πως τον λένε, ο οποίος είναι και καλά προβλέπεται για το νούμερο 1 του draft. Και ακριβώς από πίσω είναι έτοιμο το παιχνίδι να παίξει, το PlayStation είναι ανοιχτό δηλαδή, και είμαστε ουσιαστικά στην ημέρα του draft. Definitely tense. Take a look around. So is everyone else. Διάλεξα και manager και πήρα τον φίλο μου. Υπήρχε επιλογή να διαλέξω μεταξύ δύο manager, ενός αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο τύπος που με βοήθησε από την αρχή και είναι και φίλος του πατέρα μου, ξέρω και τα σχετικά. Και η άλλη επιλογή ήταν ένα γραφείο manager μεγάλο, όπου το καθένα από τα δύο σου, κάθε μία από τις δύο επιλογές σου δίνει διαφορετικό τρόπο εξέλιξης του παιχνιδιού. Αν και αυτός εδώ πέρα manager είναι αυτός που σε αφήνει να σου δίνει, αν επιλέξεις αυτό, να είναι, παίρνεις περισσότερους πόντους, περισσότερους φιλάθλους να παίζεις στο neighborhood, και εγώ δεν παίζω εκεί πέρα. Επέλεξα αυτό να είναι συναισθηματικούς λόγους, γιατί ήταν από την αρχή μαζί μου και με βοήθησε πάρα πολύ στο να εξελιχτώ σαν παίκτης και με μου δώσει συμβολές και τέτοια. Οπότε είμαστε draft day. Είμαι solid first round στην πραγματικότητα. Είμαι lottery pick, το οποίο σημαίνει ότι είμαι στις πρώτες 14 επιλογές. Δεν ξέρω που θα βγω. Θα δούμε αμέσως τώρα. Περιμένουμε μαζί να δούμε το draft. Όλοι έχουν άγχος. Οι κάμερες είναι παρέα μαζί μας για να δούμε τι γίνεται. Το νούμερο 1, ποιος θα είναι, αυτός ο Cox θα είναι λογικά. Οι Raptors παίρνουν το νούμερο 1. Kendrick Cobb, αυτός. Ήταν το αναμενόμενο νούμερο 1. Μαζί με αυτόν ανέπαιξα εγώ το παιχνίδι με τον παρέα με τον Φίλτατο στο... Πώς το λένε. Με το Zion. Αυτός είναι το νούμερο 1. Εντάξει, έπρεπε να διαλέξω και ρούχα. Γιατί η Raptors παίρνει το 1. Στο νούμερο 2. Hard work pays off. Πάλι Raptors. Ω! Εγώ είμαι νούμερο 2! Τι εννοεί πάλι το Toronto Raptors, ρε φίλε. Όλοι οι Raptors θα διαλέξουνε. Είμαι νούμερο 2, φίλε. Δεν έχω ξαναπάει τόσο ψηλά. Κατάφερα να βγω νούμερο 2 στο draft. Καταπληκτικό, φίλε. Δεν χρειάζεται να προσέξουμε καν τα υπόλοιπα, έτσι. Πλέον. Είμαι νούμερο 2 στον draft, φίλε. Τι είπε, το Toronto Raptors δεν είπε. Πάλι Raptors. Είναι δυνατόν οι Raptors να πάρουν τον 1 και το 2. Κάτι λάθος γίνεται. Νάτος και ο κομισάριος του NBA. Δεν θα έδωκαν μια δήλωση, αυτό ήτανε. Α, πολύ ωραία. Wow. Τι μπλουζάκι είναι αυτό, ρε φίλε! Όχι, να το, ο πρώην προπονητής μου. 7.8 billion. Wow, τα ρούχα σας, παιδιά, είναι φοβερά. Αυτό το μπλουζάκι ειδικά είναι καταπληκτικό. Hey, let's cheer some coffee or whatever it's around here. Let's do it. Yes. To Junior. Φοβερή εμφάνιση. New York's finest. To Junior. Made it. Τα κατάφερα. Really proud of you. Χαίρομαι που είσαι. Bravo. Bravo. Είπε και ελληνικά. Okay. Αυτό το μπλουζάκι δεν μ' άρεσε καθόλου πάντως. Και τώρα τι θυμάται τον μπαμπά του. Για να δούμε. Πατέρας. Μήπως είσαι ανδροειδές τελικά και ζεις. This life is a long story, son. Just make sure you remember who you are, yeah? Yeah, that's my place.
Sure, Dad. Μοιάζουμε πάρα πολύ. Εγώ κάτασπρος κατάξαντος, ο άλλος είναι λίγο μελαχρινούλης, αν και έχει ανοιχτό χρωμάτι σαν και εμένα, ναι. Αχ, το θυμότανε αυτό. Είναι μόνο στο γήπεδο σήμερα, αλλά ο μπαμπάς δεν είναι εκεί. Μπαμπά μου, το ξέρω ότι είσαι πάντα μαζί μου. Welcome to the 2020-2021 NBA season. Πήγα στο Toronto Raptors. Ωραία ομάδα, δεν μπορώ να πω. We're thrilled to have you on board and looking forward to a long and successful partnership. Every year our season mandate remains the same. Improve the team. The draft is an integral part of the process. And this year's class with you and Hendrix Cobb leading the way has created a buzz around the organization we haven't felt in quite some time. Οπότε είναι φτιαγμένο το παιχνίδι έτσι, δεν το ήξερα. Εγώ για κάποιο λόγο διάλεξα να πάω να κάνω προπονήσεις με τους Raptors και προφανώς αυτή είναι και η ομάδα που σε διαλέγει. Δεν το ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι Raptors και παίζω. Θα πάω και μαζί με τον Hendrix Cobb, τον τύπο που ήταν στο νούμερο 1. Καλή επιλογή, δεν μπορώ να πω. Εκείνος έχει και τριποντάκι, οπότε θα βρούμε καλούς ρυθμούς μέσα στο τουρνουά. Δεν πειράζει, δεν έχω ξαναπάει σε Raptors. Ανατολή είμαστε, καλή ομάδα έχει. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και για μία φορά επιτέλους να αφήσω στην άκρη και το κομμάτι των Milwaukee Bucks που κάθε χρόνο εκεί παίζουμε. Έχω κερδίσει κάτι στο progression εδώ πέρα, έχω κερδίσει κάποιο badge εδώ στο finishing τα badges, για να δούμε θα το βάλουμε το επόμενο. Όχι roller. Increase the when attempted to put back after an offensive rebound, relentless finishes, reduce the fatigue for continuing finishing on the rim contact. Θα βάλω αυτό. Είναι αδυναμός αυτό εδώ πέρα να το κάνω silver. Όχι, θα κάνω, ας πάρω τα πρώτα. Deep hooks θα μας ενδιαφέρει. Ας πάρω αυτό. Confirm. Δεν έχω κάποιο άλλο διαθέσιμο. Δεν έχω πάρει ακόμα στο shooting κάποιο badge. Τι άλλο έχει εδώ. Ναι, έχω 100.000. Δεν θα βάλω άλλα λεφτά τώρα. Οπότε είμαι, έχω skill boost. Κάτι θα έχω εδώ πέρα από τα... Ναι, αυτά τα έχω από τα... Από... Πώς το λένε. Αυτά τα έχω κλασικά από την έκδοση του παιχνιδιού, την Mamba Edition. Endorsements, έχω 996 fans και marketability D+. Καλά, εντάξει, λογικό είναι. Δεν έχω παίξει κανένα αγώνα στο NBA. Daily bonus, make 10th corner 3-point field goals. Pro-Am stats. Options, settings. Να ξεκινήσω κατευθείαν Hall of Fame και να σας πω την αλήθεια, θα κάνω 8 λεπτά τα φετινά παιχνίδια. Δεν την παλεύω με τα 10 λεπτά, θα είναι πολύ, και τα 10 λεπτά είναι πολύ μεγάλα. Θα ξεκινήσω κατευθείαν από το Hall of Fame για να παίρνω όσο δυνατότερα, όσο περισσότερα χρήματα γίνεται, αν είναι, ή Superstar. Hall of Fame. Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο έτσι παίζουμε. Τώρα που ούτως ή άλλως το παιχνίδι διόρθωσε και το κομμάτι του shoot και μου έδωσε την ευκαιρία να... πώς το λένε, να το παίζω με το παλιό τρόπο, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Το επόμενο βίντεο θα είναι το πρώτο match στο NBA, μάλλον. Άντε, γεια. Νούμερο 2. Το 1 ήταν καπαραμένο ούτως ή άλλως και πήγα στο νούμερο 2. Σούπερ. Άντε, γεια.